Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο The Panda Podcast. Σήμερα θα πάμε γασιπί για το πρωί με τελικό κυπέλου μεταξύ Ομόνια και ΑΕΛ. Αλλά δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα έχουμε κάποιους φίλους της Ομόνιας, αλλά είναι και φίλοι του καναλιού και θα πάμε μαζί τους σήμερα. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Εδώ έχουμε δύο παδούς της Ομόνιας αλλά και φίλους του καναλιού, τον Ανδρέα και τον Στυλιανό. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Ευχαριστούμε, καλησπέρα. Παιδιά, νομίζω ότι είναι δύσκολος ο αντίπαλος για ΑΕΛ σήμερα. Ναι, ειδικά με τις συνθήκες που είναι η ομάδα τώρα, είναι δύσκολα πολλά τα δεδομένα. Σε εμάς πολλά κρίσιμα επειδή αποκλεισμένο το κύπελλο, να χάσουμε τα πάντα φέτος. Συμφωνώ και πιστεύω ότι το είναι το τελευταίο μας ευκαιρία για είσοδο στην Ευρώπη. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίχτης της Ομόνιας στο ρόστερ τώρα? Τζόντι Γκόμεθ, παρόλο που είναι τραυματίας, πιστεύω είναι ο πιο σημαντικός και πάντα γάμι σε κάθε μας κάνει τη διαφορά. Εγώ θεωρώ τον Φόιμπα Πουλί, παρόλο την ηλικία του, είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Τι είναι η πρόβλεψη σας για το παιχνίδι? 1-0 η Ομόνια. 1-0. 2-1 η Ομόνια. Είμαστε εδώ με τον Νεκτάριο. Τι νομίζεις είναι το σκορ σήμερα, Νεκτάριο? 3-0, φίλε μου. Τι είναι να σκοράρουν? Θα σκοράρει δύο μάτατς και ρόπα πουλίζει. Δηλαδή εύκολα η Ομόνια σήμερα. Εύκολα, ναι. Είμαστε εδώ με τον Σταύρος. Τι νομίζεις είναι η πρόβλεψη για το σκορ σήμερα, Σταύρο? Δύσκολη η πρόβλεψη, πολύ δύσκολη. Νομίζω εύκολα, δύσκολη να περάσει η Ομόνια, αλλά μπορεί να πάμε σε παράταση. Okay. Νομίζεις πέναλτις? Νομίζω σκορ. Εντάξει. Σκορ, αν θα έπρεπε να πεις. 1-0. Είμαστε εδώ με την Κική. Ο παδός της Ομόνιας, τι είναι η πρόβλεψη σου για το παιχνίδι σήμερα? Εγώ πιστεύω ότι η Ομόνια θα νικήσει. Σκορ? Σκορ 2-0, είμαι πολύ ευχαριστημένη.
Allah'a emanet olun.